Ο αρχηγός ο Μπρινιάς έκανε το γέμισμα, προσπαθεί εκεί ο Ζήτσας, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Μπλοκάρει και πάλι ο Χατζηγιαννάκης και κάνει την κίνηση από αριστερά. Δέχεται και πάλι την μπάσα. Κουταντώνης, μια σέντρα σουτ χωρίς αποτέλεσμα. Το διαγώνιο γέμισμα για τον Μπογιατζή, αυτός με το κεφάλι για τον Ζάγκα. Παίρνει και πάλι την μπάλα ο Μπογιατζής, είναι στην περιοχή. Προσπαθεί να βρει το Ζήτσα, θα γυρίσει ο Ζήτσας. Ο Μπογιατζής δεύτερη προσπάθεια. Χαμένη σημαντική ευκαιρία, διπλή. Δύο άτομα στο τείχος από τον Χατζηγιαννάκη. 22ο λεπτό. Εκτελεί ο Άγκος χαμηλά. Ο Ζήτσας προσπάθησε να κάνει το κοντρόλ. Ο Μαυροδόγλου απομακρύνει. Απομακρύνουν με τον Άγκο, νομίζω, η αμυντική του Χρυσού. Μαυροδόγλου θέλει να επαναφέρει ψιλοκρεμαστά. Ο Δίγκας εκεί μονομάχησε. Έχασε την κεφαλιά. Βεζιρόπουλος κάνει το γυριστό. Ανοίγει την μπάλα και προλαβαίνει από ό,τι φαίνεται. Αποφεύγει το βουβούκι με ωραία τρίπλα. Ζάγκας γυρίζει έξω, Ζέτας δεν μπορεί να υποδεχθεί. Εφρεμίδης το πλασέο, Χατζηγιαννάκης και πάλι σε καλή θέση. Βγάζει τη σέντρα στο σημείο του πέναντι, Βουβούκης. Ο Ζέτας άφησε την μπάλα, κακή συνεννόηση. Μπαλιά αντεπίθεσης για το Βεζιρόπουλο. Διαμαρτυρίες του κύριο Αναγνωστίδη. Προς την εστία του, Μεσέρδης. Χαμηλά η πάσα του για τον Κουταντώνη. Απομακρύνει ο Άγκος. Ράδος, Μίγκας, έχει χώρο Μίγκας, θα κάνει το σουτ, καλή σκέψη του Μίγκα, το σουτ, χωρίς να ανησυχήσει ο Τριάντης. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, Χατζηγιαννάκης, άφησαν την μπάλα ο Μπρινιάς με το Βεζιρόπουλο, ο Κουταντώνης διεδίκησε με το Ζίγκα, Μεσέρδης τέτα τέτα, θα πλασάρει μπάλα μόλις out, τεράστια χαμένη ευκαιρία. Απέναντι στον Τριάντη, το πλασέ του κατέληξε out, λίγο out. Ο Ράδος στην πρώτη επιθετική προσπάθεια για τον Κουταντώνη. Κάνει αυτό στη σέντρα, γύρισμα, σηκωμένο το σημαίακι. Επιθετικό φάουλ στην προσπάθεια του Βεζιρόπουλου. Ο Μίγκας με τον Ζήτσα διεκδίκησαν. Ο Ζέτας, ο Μπρινιάς, συγγνώμη. Τώρα από δεξιά για να δούμε. Θα γίνει το σούτ του Ζάγκα. Η μπάλα δεν ανησυχεί, ο Χατζηγιαννάκης την αφήνει να καταλήξει out. 54ο λεπτό, ο Ζέτας αναλαμβάνει την εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά για την ομάδα του. Καλοτραβηγμένο, ο Δίγκας πήρε την κεφαλιά η οποία καταλήγει out. Κερδίζει κάποια μέτρα από αριστερά η ομάδα του Χρυσού. Ζητάει ο Μπογιατζής στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Άγκος. Σκέφτηκε, θα κάνει το σουτ, την μπάλα πάνω από την εστία του Χατζηγιαννάκη. Ο Δίγκας, ο Εφρεμίδης, λάθος η κεφαλιά του Μίγκας. Ο Μεσέρδης ανατρέπεται από τον Μπρινιά. Ο Μπρινιάς έχει δεύτερη κίτρινη. Έχει δεύτερη κίτρινη ο Μπρινιάς και αποβάλλεται. Αβραμίδης. Ο Άγκος πλέον φοράει το περιβραχιόνιο. Έκανε το διαγώνιο γέμισμα. Η μπάλα έρχεται στο Ζάγκα. Σου του Ζάγκα ψηλά πάνω από την εστία του Χατζηγιαννάκη. Σφυρίζει ο κύριος Τζουμαλάκης. Στο δεύτερο δοκάρι για τον Δίγκα, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά γύρισμα. Τεράστια χαμένη ευκαιρία.
με τον Ζέτα. Στο δεύτερο δοκάρι, μετά την εκτέλεση του Άγκου. Τώρα ο Άγκος προσπάθησε να κλείσει το χώρο. Κεφαλιά απομάκρυνση, Μαυρουδόγλου έξω από την περιοχή, κάνει το σούτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Καταπληκτικό γκολ από τον Μαυρουδόγλου. Έξαλα πανηγύρια εδώ από τους οπαδούς της Δόξας. Και 1-0 στο 32ο της επανάληψης. Ανοίγει το σκορ με αυτό το καταπληκτικό σούτ του Μαυρουδόγλου. Ήταν η κεφαλιά απομάκρυνση. Ο Μαυρουδόγλου πήρε το rebound. Ο Μαυρουδόγλου που μετά την έξοδο του Χρήστου Μεσέρδη πέρασε σε θέση επιτελικού half. Έκανε αυτό το ωραίο σούτ. Ο Τριάντης δεν μπόρεσε να αντιδράσει τώρα. Μια επικίνδυνη σέντρα σούτ. Η μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Τριάντη. Το σούτ ήταν από τον, τον Κεβάνη. Έχει χώρο ο Άγκος. Να δούμε αν έχει και τη δύναμη. Είναι καλή πάσα του δεξιά για τον Ζάγκα. Ζάγκα θέλει να παίξει ένας μένα με το Χαλαμπίδι. Μπήκε στην περιοχή. Έκανε το γύρισμα. Το σούτ του Άγκου δεν έχει δύναμη καθώς δεν το βρήκε όπως θα ήθελε. Μαυρουδόγλου. Ωραία σκάβη για τον Βολτέα, ο οποίος είναι αυτή τη φορά σε θέση offside. Διαμαρτυρίες στον κύριο Μαλίδη. Αβραμίδης για τον Κλάιντ, είναι καλή παλιά του από αριστερά. Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι Άγκος. Καταπληκτική απόκρουση από τον Χατζηγανάκη, επιμένος Άγκας, κοντράρει πάνω στον Άγκο. Το γύρισμα και πάλι του Άγκου, τρομερές στιγμές στην εκπνοή του παιχνιδιού. Με τη σέντρα του Κλάιντ στο δεύτερο δοκάρι και το βολέ του Άγκου να απομακρύνει καταπληκτικά ο Χατζηγανάκης. Βολτέας για τον Μαυρουδόγλου. Μαυρουδόγλου, το παιχνίδι τελειώνει με δεύτερο τέρμα του Μαυρουδόγλου και έξαλα πανηγύρια. 2-0 ο σκοπός, σφραγίζει την νίκη ο Μαυρουδόγλου. Είναι τέτοια η ροή του αγώνα, συγχωρέστε με την ένταση. Καθώς το χρυσό έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Άγκο να ισοφαρίσει και στην κόντρα ο Μαυρουδόγλου σφραγίζει την μεγαλειώδη του εμφάνιση με δεύτερο τέρμα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.